των πεσόντων εις το καθήκον, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Με πρόσωπα σφιγμένα και εύλογη συγκίνηση, οι πυροσβέστες του Ηρακλείου τιμούν τους νεκρούς του πυροσβεστικού σώματος. Οι υπηρεσίες της Κρήτης έχουν πληρώσει βαρύτατο τίμημα στην καθημερινή μάχη για την προάσπιση της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Χρέος όλων μας είναι να μην αφήσουμε να ξανασυμβεί αυτό που συνέβη και να μην υπάρξουν άλλα θύματα σε καμία πυρκαγιά. Στέλιος Μαρκάκης, Ηρακλής Τζανάκης, Νικήτας Κορομιλάς. Κορομιλάς Νικήτας, αθάνατος. Κάηκαν ζωντανοί στην ασύλληπτη τραγωδία στο Βόσακο. Κωνσταντίνος Γιαννοπουλάκης τραυματίστηκε βαρύτατα και πέθανε Τζανάκη, λίγες ημέρες αργότερα όταν το πυροσβεστικό όχημα που οδηγούσε προσπαθώντας να φτάσει στην εστία της φωτιάς ανετράπη στις Αρχάνες. Με αυταπάρνηση έπεσαν στο καθήκον. Στους συναδέλφους που δεν υποχώρησαν μπροστά στις δυσκολίες του καθήκοντος και θυσίασαν το υπέρτατο αγαθό τη ζωή τους για να απασπιστούν τη ζωή των συνανθρώπων μας. Το μνημόσυνο των πεσόντων πυροσβεστών πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της 3ης ΕΜΑΚ, παρουσία της τοπικής ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος, εκπροσώπων των φορέων της αυτοδιοίκησης και συγγενών των θυμάτων, που κατέθεσαν συγκινημένη στέφανα στο μνημείο που έχει αναιγερθεί. Όπως εξηγούν οι συναδελφοί τους, δεν ξεχνούν πως έχασαν τη ζωή τους και δίνουν τη δική τους μάχη καθημερινά για να μην χαθεί καμία άλλη ανθρώπινη ζωή. Ο καθένας θα μπορούσε να είναι στη θέση τους εν ώρα του καθήκοντος. Έχουμε βαρύ το χρέος του αγώνα για τη δική τους αναγνώριση. Η ψυχή τους θα καθοδηγεί τη σκέψη και τις αποφάσεις μας. Έχουμε υποχρέωση να μην τους λιμωνούν ποτέ.